Όπως είπαμε, φίλοι μου, σήμερα κοντά μας ένας νέος ανερχόμενος τραγουδιστής, ο Μάνος Σταυρίδης. Ωραία ακούσαμε το τραγούδι του, όμως εμείς τον έχουμε και δίπλα μας. Γι' αυτό θέλουμε να σε καλησπερίσουμε, Μάνο. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας. Κι εγώ επίσης. Και έχουμε μάθει όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει και ένα μικρό βιογραφικό από πίσω σου. Ισχύει? Να μην ισχύει. Ναι, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο από την μικρή Gossip Girl εδώ πέρα του μουσικού Κουσκούς. Όλα σιγά σιγά τα γίνονται. Βεβαίως. Τη Μαρία την Κοκομήτρου, η οποία ασχολείται με αυτά. Την έχεις γνωρίσει και καλύτερα, ξέρεις γιατί σου μιλάω. Έχεις κάνει διατριβή πάνω μου? Ναι. Ναι. Ναι, αφού όταν μου είπε θα έχουμε ένα καλεσμένο εδώ πέρα, Μάνο Σταυρίδη, είχε τρελαθεί, έρχεται πάω, ακούστε το τραγούδι. Πραγματικά όταν το άκουσα όμως, Μάνο μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Τι μου το λέει? Δηλαδή το ακούω και δεν λέω ότι είναι από ένα παιδί που έχει βγάλει τώρα τραγούδι, μπορεί να είναι από ένα τραγουδιστή ο οποίος είναι καταξιωμένος στο χώρο, έτσι μου ακούγεται εμένα ακουστικά τουλάχιστον. Και από φωνή και από... Τώρα θα ήθελα να κοκκινήσω όμως. Όχι λοιπόν, και πριν κοκκινήσεις, πάμε να ακούσουμε το βιογραφικό σου. Εγώ θα το πω λοιπόν το βιογραφικό. Ο Μάνος Σταυρίδης λοιπόν γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου. Να πω πόσο χρόνο είσαι, γιατί έκανα λάθος. Όχι, να μην πεις, εγώ λέω να μην πεις. Δεν λέω. Δεν τα ξέρουν όλα. Δεν λέω, λοιπόν, μαντέψτε εσείς. Στείλτε λοιπόν μήνυμα. Θα σας πούμε μετά τρόπους επικοινωνίας για να μαντέψετε πόσο χρονών είναι ο Μάνος. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Καλυθέα, αλλά μένει στο Παλαιό Φάληρο και έχει καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Σωστά, ωραία. Ασχολήθηκε από μικρός με το τραγούδι. Κάπως έτσι. Αυτοδίδακτος, αλλά και με σπουδές στο τραγούδι και φωνητικά στο εθνικό, με φωνητικά στο Εθνικό Οδείο. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε... Όχι, μην το παρακάνεις. Κοίταξε να δεις. Φωνητικά στο Εθνικό Οδείο και... Εντάξει. Μπορεί ο καθένας να κάνει φωνητικά στο Εθνικό Οδείο, δεν είναι κάτι. Είναι ένα οδείο, απλά είναι το πιο γνωστό οδείο της Αθήνας, Ελλάδος. Πώς το πεις εσύ? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μου φαίνεται. Είναι και αξιοθαύμαστο αυτό. Καλό είναι. Καλό. Είναι καλό. Εντάξει. Είχα άλλη καθηγήτρια ευτυχώς και... Είναι... Παιδιά, είναι χαμηλών τόνων ο Μάνος. Γι' αυτό ό,τι και να σας λέει, ξέρετε. Λοιπόν, και να πω επίσης ότι έχει υπάρξει και μέλος boy band, ο frontman rock bandas, μιας rock bandas, αλλά αποφάσισε να ασχοληθεί μόνος του, να κάνει solo καριέρα. Σιγά σιγά. Γιατί αυτό? Τα έχω δοκιμάσει όλα και... Κοίτα, είναι η φάση που περνάει κάποιος καλλιτέχνης που ακούσει εισαγωγικά. Έτυχε η αρχή μου να είμαι boy band, έτυχε η δεύτερη φορά να είμαι frontman μιας rock bandas, όπως είπες, pop rock bandas θα το πω εγώ, και επειδή οι στιγμές που ζούμε, η περίοδος που διανύουμε τέλος πάντων είναι λίγο δύσκολη για πολλά άτομα, το solo είναι λίγο πιο ιδανικό. Δεν υπήρχαν τσακωμοί, δεν υπήρχε τίποτα, απλά ο καθένας πήρε τον δρόμο του στο είδος που μπορεί. Είμαστε φίλοι με τα παιδιά, ακόμα μιλάμε, δεν τίποτα από όλα αυτά, δηλαδή στις τσακωμούς κτλ. Ο καθένας πήρε το δρόμο του να κάνει αυτό που θέλει και μπορεί πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και καλύτερα από την άποψη ότι κάνεις τις επιλογές σου, επιλέγεις τα τραγούδια που θες, γράφεις και όλα τα τραγούδια. Γράφω. Κάνεις πράγματα δικά σου, καθαρά. Και στην πάντα το κάνεις αυτό, απλά το να συντονιστούν τέσσερα άτομα είναι λίγο πιο δύσκολο από το να συντονιστεί ένας μόνος. Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και να πω, να προσθέσω αυτό που είπα, ότι γράφει ήδη και σε κάποιους καλλιτέχνες, με τελευταία επιτυχία το... το περίστροφο. Το περίστροφο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι εμείς παίζουμε, έχουμε παίξει το, και αν ταιριάζουμε και αν όχι το προηγούμενο τραγούδι του... Του Γιώργου Τουλιάτη. Του Γιώργου Τουλιάτη, ο οποίος είναι και από εδώ από τα μέρη μας. Από τα μέρη σας, είναι... Εδώ, γειτονάκι. Ναι, από την Αγία Άννα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από την Αγία Άννα. Είναι πολύ καλός μου φίλος, φυλάκι και στο Γιώργο που και να βρίσκεται τώρα. Νομίζω τραγουδάει στο Θάλασσα, που έχει ανοίξει στη Χαλκίδα το καινούργιο το μαγαζί. Ναι. Καινούργιο είναι. Στη Χαλκίδα πρέπει να είναι. Ωραία, το Θάλασσα Live τέλος πάντων.
Είναι πολύ καλός φίλος ο Γιώργος και μου έκανε τιμή να πει το κομμάτι το οποίο γράψαμε παρέιτσα και εγώ, μόνοι μαζί, τέλος πάντων. Το είπε πολύ ωραία και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Και ελπίζουμε να γράψει και άλλα τραγούδια, να γίνουν επιτυχίες. Και ευχόμαστε, αυτό που ευχόμαστε είναι να πάει πολύ καλά το CD σου, το οποίο είναι digital single, είναι το digital. Ευχόμαστε να πάει τέλεια και το τραγούδι αυτό βγαίνει και το βίντεο κλιπ. Σε το έτσι είμαι εγώ. Ναι. Θα βγει και το βίντεο κλιπ, οπότε ευχόμαστε και το βίντεο κλιπ να πάει super σε views. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα το αναρτήσει και στο YouTube. Γιατί ξέρεις, τελευταία έχει βγει η μόδα, δεν αναρτούν τραγούδια στο YouTube. Μπορεί ένα, ας πούμε. Όχι. Νομίζω δεν ισχύει αυτό που λες. Γιατί, όχι, θα σας πω. Α, είναι συγκεκριμένη. Οκ, το αφήνω. Και οπότε συνεχίζουμε με επιλογές εδώ πέρα δικές μας. Αυτό. Yeah.
θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου το φύλακα αγγελό μου, το κόλλητό μου, το μικρό θεό μου. Λοιπόν, όπως είπαμε, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, τα τηλεφωνάκια σας. Θέλω να ακούσουμε και τη δική σας φωνούλα. Γι' αυτό πάρτε μας τηλέφωνο στο 2226055010 και 55011. Σήμερα έχει όρεξη ο Μεν Μαρία, πολύ σε πειράζει. Καθώς και στο www.radiostia.gr, όπως και στις προσωπικές μας σελίδες στο Facebook, Μαρία Κογκομήτρου και Μαρία Κολονιώτη, με λατινικούς χαρακτήρες της Μαρίας και με ελληνικούς χαρακτήρες τους δικούς μου. Καθώς και στη σελίδα του Μάνου, όπου μπορείτε να του στείλετε εισερχόμενο και οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να του πείτε, να του ευχηθείτε, οτιδήποτε. Μάνος Σταυρίδης Β. Ναι, μπορείτε να στείλετε και στα προφίλ και στο fanpage ό,τι θέλετε, παιδιά, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να με ρωτήσετε, να μην απαντήσω. Όχι, θα απαντήσω, εντάξει. Και περιμένουμε να απαντήσετε στην ερώτηση πόσο χρόνο πιστεύετε ότι είναι ο Μάνος. Επίσης, μπορείτε να στείλετε και στη σελίδα του σταθμού Radio Istia ή στο Twitter της Μαρία Κογκομήτρου, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Και σήμερα έχετε πολλές επιλογές να επικοινωνήσετε και όσοι φαν κοριτσάκια έχετε δει το Μάνο στο προφίλ του Facebook μας και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του, κάντε τον ad στο Facebook, είμαι σίγουρη θα απαντήσει.